Τι έγινε, ρε μαγκής, ε? Τόσο καιρό, τόσα χρόνια δεν λέγατε τίποτα για clickbait και τώρα βγάζει βίντεο του Τζέ για το clickbait. Σας λέει, εγώ έχω κάνει μόνο μια φορά, οι άλλοι YouTubers είναι κακοί και κάνουν clickbait. Και μάθαμε τώρα, λέμε, χάρη κάνεις clickbait. Ζορίζομαι να κάτσω έτσι πολύ ώρα. Σήμερα δεν έχει καρπούζο vlog, δεν γούσταρα ρε φίλε καρπούζο vlog. Μάθαμε τώρα το clickbait όλοι και όχι μόνο το μάθαμε, όχι μόνο. Το γράφουμε ξάγκυρα σημεία, βάζω το βίντεο το χθεσινό με τα μηνύματα. Τέλειος τίτλος για να περιγράψω το βίντεο, τέλειο θα μείνει για να περιγράψω το βίντεο. Clickbait. Ρε γάμο το σπίτι σας, το λέτε που το λέτε. Δεν ξέρετε καν που το λέτε ρε μαλάκ. Άιντε clickbait, δε πήρε πολλά views. Clickbait. Δεν μ' άρεσε το περιεχόμενο. Clickbait. Δεν μ' αρέσει η φάτσα σου. Clickbait κι αυτό. Γαμίς. Όλα clickbait ρε μαλάκ. Τώρα έπεσε στήμα clickbait. Αυτό είναι το clickbait. Τώρα καταλαβαίνεις τι είναι το clickbait. Αυτό είναι clickbait. Το ότι έβαλα ωραίο τίτλο, ωραίο thumbnail που περιγράφουν όμως το βίντεο και μπήκες και το είδες και δεν σ' άρεσε, δεν σημαίνει ότι είναι clickbait. Μήπως την είχα βάλει το όνομα του παιχνιδιού, αλλά δεν έπαιζα παιχνίδι. Τι σημασία έχει. Αχ. Έχω κάνει κάποια λάθη στο κανάλι μου. Το βασικό λάθος που έχω κάνει στο κανάλι μου είναι ότι επί χρόνια είχα βασικό παιχνίδι το Minecraft. Και έχουν μαζευτεί τώρα πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι για το Minecraft. Και αυτά τα παιδιά δυστυχώς δεν μου αφήνουν τα καλύτερα σχόλια. Γαμώ το Minecraft. Όχι, εντάξει, δεν έχω θέμα με το παιχνίδι. Μπορεί και εγώ να παίζω μια τόσο, αλλά το κοινό του Minecraft στην Ελλάδα. Ένα πράγμα πριν κλείσω. Πριν χρησιμοποιήσετε έναν όρο για να γράψετε κάτι, να μάθετε πρώτα τι σημαίνει αυτός ο όρος. Γαμώ το, μου γράφετε clickbait στα πιο άκυρα βίντεο. Στα πιο. Μόλις μου γράφει ρε μαλάκα, έβαλε τον Οικονομόπουλο στο thumbnail και δεν ήταν καν ο Οικονομόπουλος στο βίντεο. Ξυρισμένος κάτι κάνω. Εγώ έμπαινα.